Από την ξενιασιά των διακοπών στην Κρήτη, διασωληνωμένος στην εντατική, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, βρέθηκε νεαρός Φιλανδός που τραυματίστηκε βαρύτατα πέφτοντας στα βράχια στην παραλία του Παλιόκαστρου. Έκανε 8 ώρες χειρουργείο. Έχει βαριές κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις. Είναι δύσκολο, κάνουν προσπάθειες οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή. Είναι διασωληνωμένος. Δεν γνωρίζουν ακόμα αν έχει διαφύγει το κίνδυνο. Ο άτυχος νεαρός, απόφυτος της ιατρικής σχολής της χώρας του, έκανε μπάνιο μαζί με 4 συμπατριώτες του και μια κοπέλα όταν πήρε τη μοιραία απόφαση να επιχειρήσει βουτιά στη θάλασσα από τα βράχια, από την πλευρά που βρίσκεται το ενετικό κάστρο. Εδώ κάνουνε βουτιές. Το έχουνε για χόμπι. Αυτά. Και πήγε να κάνει και αυτή το χόμπι. Και δεν υπολόγισε το παιδί και λίστριξε. Αντί για τη θάλασσα όμως κατέληξε στα βράχια και από εκεί στο νερό. Ο Γιάννης Φλουρής που έτρεξε δίπλα στο νεαρό τραυματία περιγράφει τις δραματικές εικόνες που συνάντησαν μαζί με τον παιδοχειρουργό Δημήτρη Πετράκη στην προσπάθειά τους να τον σταθεροποιήσουν μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Διάστρεμα, κάταγμα μάλλον στο χέρι εδώ στον καρπό και ένα μεγάλο άνοιγμα στο μέτωπο εδώ πέρα. Πολύ μεγάλο άνοιγμα. Άλλο ένα άνοιγμα στο φρύδι ακριβώς στο αριστερό πάνω, σχισίματα στα χέρια και στα πόδια. Περιδέσαμε το κεφάλι του όσο μπορούσαμε μέχρι να έρθουν οι πρώτες βοήθειες στο 166 που είχαμε καλέσει. Και ο νεαρός Φιλανδός μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο που κράτησε πάνω από 6 ώρες, καθώς έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αμέσως μετά εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Ήρθε το ασθενοφόρο και τον επήρε. Μάλιστα. Το κάνουν αυτό συχνά, οι νεαροί δεν ξέρουν. Ναι, εκεί το έχουν για χόμπι. Προκύπτουν κάποια ζητήματα ασφάλειας, είναι ένα επικίνδυνο σημείο. Πολλές φορές γίνεται έτσι κατάχρηση του ανάγλυφου της περιοχής. Στην ανάγκη άμεσης τοποθέτησης πινακίδων που θα απαγορεύουν αυστηρά τις βουτιές και θα επισημαίνουν τον κίνδυνο, στέκονται οι λουόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής. Ενώ η τοποθέτηση πλέγματος που θα εμποδίζει την πρόσβαση στα βράχια είναι θέμα για το οποίο πρέπει να δώσει άδεια η αρχαιολογία. Ένα δίχτυ στα περιμετρικά στα βράχια εκεί, ούτως ώστε να δείχνει σαν αυτό που βάζουν στους δρόμους για να μην πέφτουν τα βράχια. Έτσι. Ένα δίχτυ. Σαν προστασία, ούτως ώστε να μην μπορούν να ανέβουν. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Το δεύτερο είναι ποιο. Ας μπουν οι κατάλληλες πινακίδες, να μπουν 3-4 πινακίδες εδώ. Έχουν γίνει συνεννοήσεις των υπηρεσιών μας με τις αντίστοιχες υπηρεσίες τόσο του λιμενικού και της αστυνομίας. Θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις από την δική μας την πλευρά.